Στη σημερινή σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό αποφασίστηκε να κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση τη Δευτέρα στη Βουλή, η οποία θα προβλέπει πρώτον την διενέργεια διαγωνισμού για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στην καθαριότητα των Δήμων όσον αφορά τους εργαζόμενους που μέχρι τώρα απασχολούνταν στην καθαριότητα. Θα προβλέπεται μέσα από νέα σύμβαση να απασχοληθούν μέχρι την ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων του διαγωνισμού των επιτυχόντων. Μιλάμε για διαγωνισμό ο οποίος θα γίνει με ευθύνη του ΑΣΕΠ. Θέλω επίσης να πω ότι όσοι πιστεύανε ότι με αφορμή το προσωρινό αδιέξοδο που δημιουργήθηκε θα ανοίξει ο δρόμος ώστε να εισβάλλουν ιδιωτικές εταιρείες στον τομέα της αποκομιδής των απορριμμάτων, θα μας βρουν απέναντι. Νομίζουμε ότι μετά την σημερινή εξέλιξη δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις και θέλουμε να καλέσουμε την Ομοσπονδία των Εργαζομένων καθώς και την ΚΕΔΕ, ο καθένας από τη μεριά του, να συμβάλλουν έτσι ώστε πολύ γρήγορα να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.